εξωτάρχης Χαφτάρ απειλεί να μπλοκάρει όλες τις πετρελαιοπηγές σε εδάφη που ελέγχονται από τις δυνάμεις του συμπεριλαμβανομένης και της ΑΟΣ στην Ανατολική Λιβύη, προκειμένου οι Τούρκοι να μην εκμεταλλευτούν την παράνομη συμφωνία με την κυβέρνηση της Τρίπολης. Γαλλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης αναφέρει ότι ο σύμμαχος του Χαφτάρ, η Αίγυπτος, τον πιέζει να αναλάβει δράση ενάντια στην παράνομη ενεργειακή συμφωνία που συνήθη μεταξύ Τρίπολης και Τουρκίας, με την οποία οι Τούρκοι θέλουν να βάλουν αρχικά πόδι στη χώρα, ενώ θέλουν να προκαλέσουν και την Ελλάδα με κάθε τρόπο νότια της Κρήτης, ενεργώντας δίθεν για λογαριασμό της Λιβύης. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σαμέχ Σουκρή, κατήγγειλε την έλλειψη αποφασιστικής δράσης σχετικά με την απόσυρση των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη. Ζήτησε επίσης από την Τρίπολη να σεβαστεί το Λιβυκό Κοινοβούλιο και την απόφασή του να σχηματίσει μια νέα κυβέρνηση με επικεφαλή τον Φάθη Μπασάκα. Τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή από την τουρκική πλευρά για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Καΐρου και Άγκυρας. Συγκεκριμένα, ο Σούκρη είπε ότι η επερχόμενη κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης δεν έχει νομιμότητα από τις 24 Δεκεμβρίου και δεν έχει δικαίωμα να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες. Ως επικεφαλής του Συμβουλίου Ενέργειας, ο πρωθυπουργός του GNU Abdul Hamid Beiba φέρεται φαινομενικά να έχει το πάνω χέρι σε όλα τα θέματα πετρελαίου. Τούρκος ειδικός ανέφερε ότι ένας ενναίος αποκλεισμός στα κοιτάσματα πετρελαίου θα μπορούσε να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τα οικονομικά του Χαφτάρ και συνεπώς την ικανότητά του να διευθύνει τις δυνάμεις του. Το αντίθετο όμως θα συμβεί αφού ο ίδιος ο Λίβιος στρατάρχης γνωρίζει ότι αν οι Τούρκοι μέσω της κυβέρνησης της Τρίπολης βάλουν χέρι στα κοιτάσματα και εφαρμόσουν τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, η ανατολική πλευρά της χώρας θα υποβαθμιστεί κατακόρυφα και σε μικρό διάστημα θα ακολουθεί τις εξελίξεις. Το καθεστώς Χαφτάρ θα έρθει σε μετοπική σύγκρουση με την Τουρκία το επόμενο διάστημα με τη βοήθεια της Αιγύπτου, της Γαλλίας και εδώ οφείλουμε κι εμείς ως Ελλάδα να συνδράμουμε για να ακυρώσουμε κάθε τουρκικό σχέδιο στην περιοχή της Λιβυκής ΑΟΣ. Με διπλωματικά μέσα αποκλειστικά δεν κερδίζουμε τη μάχη της Λιβύης ως Ελλάδα και αυτό οφείλουμε να το κατανοήσουμε και να βοηθήσουμε τον στρατάρχη Χαφτάρ τώρα που μας έχει ανάγκη πραγματικά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.